όχι παράρτημα. Στα κυριακά συμπεριλαμβάνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα τραπέζι, μια καρέκλα. Όχι. Μετά την καταστροφή, οι κάτοικοι των περιοχών του Μαλεβιζίου που επλήγησαν από την κακοκαιρία έρχονται αντιμέτωποι με τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να αποζημιωθούν. Με τους ίδιους, ωστόσο, να μην τρέφουν ιδιαίτερες ελπίδες. Πιστεύω ότι θα είναι ένας γοργοθάς, πολύ μπερδεμένα, δεν θα τα ξεμπερδέψουν ποτέ. Όπως χαρακτηριστικά λένε, όλοι τους μιλούν για αμεσότητα στις διαδικασίες. Ωστόσο, η εμπειρία από αντίστοιχες περιπτώσεις δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Οι Χερσόνησοι και τα Μάλια δεν έχουν πληρωθεί ακόμη 2 χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμάς θα υπάρχει αυτή η ανασφάλεια. Άλλωστε, η απογοήτευση ήρθε νωρίς. Στο ερώτημα ποιος πληρώνει για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και τις εξοχικές κατοικίες που καταστράφηκαν, η απάντηση είναι μάλλον κανείς. Έχω ένα σπίτι εδώ και δεν έχω μόνο εγώ, έχουν πολλοί. Σπίτι, το οποίο είναι παραθεριστικό, καλοκαιρινό. Λοιπόν, η εμπειρία μου σε σχέση με η Χερσόνησο και με το Δήμο Μινώα. Η δεύτερη κατοικία δεν αποζημιώνεται. Η δεύτερη εμπειρία μου. Υπάρχει νόμος. Δεν είναι ότι δεν θέλει ο Δήμος ή δεν θέλει ο Πρόεδρος ή δεν θέλω εγώ. Ο νόμος λέει ότι αποζημιώνονται οι πρώτες κατοικίες. Κατά τη διάρκεια ενημερωτικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πελαγία, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου και υπηρεσιακοί παράγοντες έδωσαν εξηγήσεις επί της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσουν επιχειρηματίες προκειμένου να αποζημιωθούν. Η Περιφέρεια Κρήτης είναι ο ενδιάμεσος φορέας. Μακάρι να δίναμε εμείς τις αποζημιώσεις. Είναι όμως ο ενδιάμεσος φορέας, ο οποίος θα κάνει όλες τις διαδικασίες με βάση την ισχύουσα νομολογία για να αποζημιωθούν οι επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής. Η μάκια του Δήμου και της Περιφέρειας βρίσκονται σήμερα και στην Αγία Πελαγία, του Δήμου και στις άλλες περιοχές για να γίνουν οι καταγραφές οι πρώτες σε σχέση με τις οικιακές ζημιές, που είναι και το αντικείμενο της αρμοδιότητας των δικών μας επιτροπών. Η Περιφέρεια Κρήτης καταγράφει τον κατεστραμμένο εξοπλισμό, τα αποθηκευμένα προϊόντα, τις πρώτες ύλες, τα επαγγελματικά αυτοκίνητα και τα μέσα παραγωγής που καταστράφηκαν. Ενώ τα κτίρια επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές θα καταγραφούν και θα αποζημιωθούν από το Υπουργείο Υποδομών. Αυτό που πρέπει να προλάβουμε όλοι είναι μια επόμενη καταστροφή, γιατί δεν θα σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα. Η Αγία Πελαγία είναι χτισμένη με αυτόν τον τρόπο που είναι χτισμένη. Επειδή έχουμε ένα κακό προηγούμενο, αυτό της Χερσονήσου, έχουμε το προηγούμενο του σεισμού στο Αρκαλοχώρι, που επίσης οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει χρήματα, θα έχουμε ακόμα ένα τέτοιο κακό προηγούμενο. Οι πλημμυροπαθείς των φαινομένων της 10ης Νοέμβρη του 20, με σημερινή ενημέρωση από την αρμόδια διεύθυνση κρατικής αρρωγής, έχουν κατατεθεί στο 50% και έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς στο 30%. Όμως, όπως είπε και ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Τριαντόπουλος, ότι πλέον έχει αλλάξει η διαδικασία. Το είδαμε, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι το έχει τελειοποιηθεί, το είδαμε και στο Αρκαλοχώρι, στους σεισμοπαθείς, έχει κατατεθεί στους σεισμοπαθείς η προκαταβολή το 25%. Ευελπιστούμε, αφού και σήμερα το πρωί είχα μια επικοινωνία με τον κύριο Τριαντόπουλο, ότι πάλι με την πλατφόρμα αρρωγή, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, θα προσπαθήσουμε κι εμείς να οριοθετηθούν οι περιοχές και να ξεκινήσουν άμεσα τουλάχιστον οι προκαταβολές. Στην περιοχή σήμερα περιόδευσε και κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής το γραμματέα του κόμματος. Να βρεθούν άμεσα λύσεις και να αποζημιωθούν άμεσα οι πολίτες. Όχι άλλες καθυστερήσεις όπως στις προηγούμενες καταστροφές της Κρήτης.